Λοιπόν, πάμε σε άλλο, στο πώς θα είναι τελικά τα πράγματα από αύριο Σάββατο που εφαρμόζονται νέα μέτρα ασίση για τον κορονοϊό. Νέα μέτρα από αύριο. Αλλάζει κατά τη ζωή μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα υποχρεούνται σε δύο φορές έλεγχο, δύο φορές την εβδομάδα, είτε rapid είτε μοριακό τεστ, εργαστηριακό έλεγχο, με δικό τους κόστος, δική με δικά τους επιβάρυνση, έξοδα, δική τους δαπάνη. Δεν θα μπορούν να εισέρχονται σε ποια μέρη χωρίς την επίδειξη αρνητικού τεστ. Σε δημόσιες υπηρεσίες, σε τράπεζες, σε οποιοδήποτε χώρο εστίασης και ανοιχτούς χώρους πλέον, σε λιανεμπόριο, εμπορικά κέντρα και κομμωτήρια. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι αυξάνονται πάρα πολύ οι έλεγχοι, παραμένει η αστυνομική δύναμη, αλλά αυξάνονται πολύ οι έλεγχοι. Θα πρέπει να έχουμε μαζί μας πάντα το αρνητικό μας τεστ και την ταυτότητά μας, κάτι που θα μπορεί να ταυτοποιεί ποιος είμαστε. Σημαντική λεπτομέρεια αυτή, γιατί πολλές φορές δεν ζήταγαν την ταυτότητα. Αυξάνονται τα κόστη, αυξάνεται δηλαδή η ποινή, τα πρόστιμα βέβαια. Επίσης, είναι ελεύθερη είσοδος προς το παρόν σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία. Υπάρχει εκεί πέρα ένα debate με το τι θα γίνει με την εκκλησία, ακόμα δεν έχει καταλήξει. Γράφονται βέβαια ότι είναι ελεύθερη είσοδος και στην εκκλησία, απλώς υπάρχει ακόμα μία ζήτηση. Δεν έχει μπει επίσημα στα μέτρα. Απλά ακούγεται ότι η Ιερά Σύνοδος ετοιμάζεται η ίδια. Ήδη έβγαλε ένα φιρμάνι, ας το πούμε λαϊκά, προς κάποιους ιερείς. Που ο καθένας στην ενορία του ανέβαινε και από άμβονος έβγαζε αντιεμβολιαστικό κήρυγμα. Έχει γίνει ήδη σε αυτούς. Προειδοποίηση από τον Αρχιεπίσκοπο. Μένει να δούμε επίσημα ποια θα είναι η στάση. Τώρα έχουν αρχίσει βέβαια, και στενεύουν τα πράγματα. Και φυσικά ο κορονοϊός δεν έχει φύγει από τη ζωή μας. Δεν σκοπεύει να φύγει τόσο άμεσα. Το δείχνουν και οι αριθμοί. Και πρέπει με κάθε τρόπο βέβαια να καταλάβει και ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι να εμβολιάζεται. Όχι γιατί δεν μπορεί να κολλήσει. Δεν το λέμε από αυτή την άποψη. Εμβολιαζόμαστε για να είναι τα πράγματα ίσως λίγο καλύτερα από αυτούς που δεν εμβολιάζονται. Να κλείσουμε ένα τείχος ανοσίας, να μην έχουμε θανάτους, να μην έχουμε απώλειες. Αν επιτρέπετε να πω και κάτι το οποίο είναι λίγο τραγελαφικό, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα μεταξύ των συνωμοσιολόγων αντιεμβολιαστών, γιατί υπάρχουν οι αντιεμβολιαστές που απλά προβληματίζονται και υπάρχουν και οι λεγόμενοι ψεκ, όπως λέμε χιουμοριστικά. Ο κόσμος, δηλαδή οι συνωμοσιολόγοι, υπάρχει ένα κλίμα μεταξύ των συνωμοσιολόγων ότι ενώ φοβούνται ότι περιέχει 1000 το εμβόλιο, ζητάνε και επιζητούν μάλιστα το φάρμακο. Αυτό δεν το φοβούν ότι μπορεί να έχει μέσα τσιπάκι. Προσωπική άποψη και προσωπικό χιούμορ, επειδή είναι κάτι που συζητιέται και κάνει εντύπωση. Να μην φοβάσαι το εμβόλιο, να μην φοβάσαι το χάπι. Στα γήπεδα, οπωσδήποτε με χρήση μάσκες, αλλιώς οι ποινές, παιδιά, επιβαρύνουν τις ομάδες.